Ευθύνες στο Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας και Αντιπρόεδρο της ΔΙΑΔΚ Γιώργο Μαχημάρη επέριψε η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Πρόεδρος της Διαδημοτικής Επιχείρησης, σχολιάζοντας το πρόβλημα με την πολυήμερη διακοπή υδροδότησης που παρουσιάστηκε στο κέντρωμα, η οποία ξεσήκωσε τους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με την κυρία Ιδραίου, η Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας έχει επιλέξει έναν περίεργο τρόπο λειτουργίας, καθώς έχει αποφασίσει ουσιαστικά να ημιαυτονομηθεί, με συνέπεια να μην υπάρχει η απαιτούμενη ενημέρωση. Δεν γίνεται οι άνθρωποι εκεί να έχουν 15 μέρες το πρόβλημα και η ΔΕΙΑΚ, εγώ προσωπικά και το κέντρο, να το μαθαίνουμε τις δύο τελευταίες μέρες. Και όταν το μάθαμε, προσέτρεξε αμέσως και βοήθεια από εδώ. Θέλω όμως να πω ότι πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν οι δικαιολογίες και αυτό το πινκ-πονκ ευθυνών. Διότι ο κύριος Μαχημάρης ορίζει το Δήμο του, είμαστε στη διαδικασία αυτονόμησης και απόσχησης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας από τη ΔΕΙΑΚ. Το έχει ζητήσει ο ίδιος με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει συσταθεί η Επιτροπή για να χωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία, το προσωπικό, τα μέσα κτλ. Οπότε ουσιαστικά λειτουργεί αυτόνομα υπό την έννοια ότι υπάρχει πολιτικός προϊστάμενος για τη ΔΕΙΑΚ στο Βορρά, υπεύθυνος συνεργείων του Βορρά, αποθήκες στο Βορρά, μέσα στο Βορρά, προσωπικό στο Βορρά. Άρα μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Αν θέλει τη βοήθεια του κέντρου, πρέπει να ενημερώνουν το κέντρο έγκαιρα και να ζητάνε τη βοήθεια. Αν δεν τη ζητάνε και δεν το ξέρουμε, πώς θα την προσφέρουμε. Και δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ, ούτε στο Βορρά ούτε στο Νότο, να προσφέρουμε βοήθεια. Παρόλο που όπως το λέω και θα το επαναλαμβάνω γιατί πρέπει να ακούγεται η αλήθεια και αυτό φαίνεται σε αριθμούς που δεν λένε ποτέ ψέματα, ο κεντρικός Δήμος ουσιαστικά τροφοδοτεί και χρηματοδοτεί και τη ΔΕΙΑΚ του Βορρά και του Νότου. Η Μερόπη Ιδραίου ρωτήθηκε και για την πρόσφατη προγραμματισμένη διακοπή στην υδροδότηση όλης της πόλης, καθώς απαιτήθηκε αντικατάσταση του μετασχηματιστή υψηλής τάσης της Χρυσίδας, ο οποίος εξασφαλίζει τη λειτουργία των 4 αντλιών που υδροδοτούν όλη την πόλη και τα προάστια της. Αυτό λοιπόν που κάναμε και γι' αυτό έγινε και η διακοπή αυτή και μπορεί και κάποιοι συνδημότες να είδαν και μειωμένη την πίεση του νερού, ήταν σε σχεδιασμό με τη ΔΕΗ, ώστε να μην υπάρχει ρεύμα εκεί, γιατί είναι πολύ υψηλή τάση. Πρέπει να μπουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες με όλα τα μέσα προστασίας, γιατί υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή από την μεγάλη και υψηλή τάση του ρεύματος. Είναι ότι φέραμε ένα καινούριο μετασχηματιστή με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, ο οποίος ήρθε με διαδικασία express, τοποθετήθηκε από ειδικούς εξειδικευμένους επαγγελματίες για αυτό. Ερωτώμενη για τις συνεχείς βλάβες στο δίκτυο υδροδότησης με διακοπές και με διαρροές νερού, η κυρία Ιδραίου σημείωσε ότι εκτός της υποστελέχωσης της ΔΙΑΔΕΔΙΑΔΚ, το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο και ασυντήρητο για χρόνια, με αποτέλεσμα να βγάζει διαρκώς προβλήματα. Καταλαβαίνετε ότι ένα δίκτυο που μετράει 30 ή 40 χρόνια, κάποια στιγμή θα βγάλει προβλήματα. Και ότι δεν γίνεται μέσα σε 2 ή σε 3 χρόνια να αλλάξουμε το δίκτυο, όλο το δίκτυο του Δήμου μας ή όλο το δίκτυο της Κέρκυρας. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται εκατομμύρια ευρώ που δεν μπορούμε όλα μαζί να τα απορροφήσουμε. Αντικαθιστούμε σιγά σιγά, μέτρο-μέτρο, χιλιόμετρο-χιλιόμετρο, εκεί που πονάει περισσότερο. Οι βλάβες λοιπόν αυτές βγαίνουν διότι τρυπάνε οι αγωγοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ παλιοί. Αυτό που θέλω να πω είναι όμως ότι άμεσα η ΔΕΙΑΚ ανταποκρίνεται και άμεσα οι βλάβες αυτές επιδιορθώνονται. Και μην έχουμε κοντή μνήμη, ας θυμηθούμε λίγο πιο παλιά ότι οι βλάβες αυτές μπορεί να μείναν και μέρες και εβδομάδες.